Κοντρολάρει και ο Καούνας, επιμένουν οι Βολιώτες, η μπάλα στον Ρίπ. Ρίπ θα κρατήσει την μπάλα βγάζοντας την πλάγια εκεί που βγαίνει ο Μπέκος. Μπέκος με καλές προϋποθέσεις, χαμηλά η μπάλα, σε κενό τέρμα και χάθηκε αυτό που δεν χάνεται. Χάθηκε λοιπόν αυτό που δεν χάνεται σε ένα κενό τέρμα από την Καούνος σε μια προσπάθεια. Να η σέντρα, το κοντρόλ σε ένα καλό σημείο, θα χαθεί όμως και εδώ ευκαιρία. Κεφαλιά από την περιοχή. Έγινε όμως το λάθος, έγινε λάθος το γύρισμα από τον Κασιούρα και βγαίνουν τώρα στην κόντρα και πάλι της Κοζάνης. Καπρινιώτης η σέντρα του, θα περάσει πολύ καλό το κοντρόλ. Τελευταία στιγμή θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Το γκολ από τον Καούνο. Καούνος είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 14, κάνοντας το 0-1 από έναν. Και στο Τσινού κατάφεραν να ανοίξουν και το σκορ. Να και πάλι μια πολύ καλή παλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Με τη μία το σουτ, καλό και εντυπωσιακά θα απομακρύνει στο δυνατό σουτ του Σκούφαλη ο Γιάννου σε κόρνερ. Αλλά σήμερα Κουτσοκώστας, καλή η σέντρα. Να και πάλι ο Πόστας σε καλό σημείο. Θα κάνει την μπάλα, θα γλύψει το δοκάρι και θα καταλήξει out. Με τη βοήθεια του Μιτσάνη προσπαθούν να απομακρύνουν. Η μπάλα προς τα πίσω, έρχεται ο Ρίπ να περάσει ανάμεσα σε τρεις, τρώνει την μπάλα πίσω, Παπά στο σουτ, καλό, η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ καλό το σουτ με το δεξί από τον Διονύση Παπά, τα δοκάρι. Της Κοζάνης μπάλα από στιμένες φάσεις, εδώ έχουμε τον Καπρινιώτη. Καπρινιώτη θα βγει και ο Γιάννου, το πλασέ και το 0-2. Έτσι πάρα πολύ απλά και εύκολα, εκεί η άμυνα χαιρέτησε τους αντιπάλους. Ο Λαγκούγιας δεν μπόρεσε να πιέσει, δεν υπήρχε καμία βοήθεια. Ο Γιάννου έκανε αυτό που έπρεπε να βγει και να κλείσει. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός κάνοντας ευκαιρίες, αλλά βγήκε και πέρα. Τα κενά στην άμυνα ήταν αυτά που έδωσαν το πλεονέκτημα στην Κοζάνη. Να δούμε κεφαλιά, να το μείωσε το σκορ από τον Αποστόλη Κουτσοκώστα. Με κεφαλιά και εκτός χωρίς μπορούμε να πούμε. Ο Κουτσοκώστας θα κάνει το 1-2 στην σέντρα που δεν υπάρχει offside. Να, πολύ καλή κίνηση από τον Βαλιανάτο. Θα πλασάρει από ένα κενό σημείο. Από κοντά το δοκάρι και μεγάλη ευκαιρία. Χάνει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός. Θα κάνει το... Να, ο Κουτσοκώστας με αυτοθυσία θα κερδίσει. Πάτησε για τον Βαλιανάτο. Αυτό στον Ρίπ. Ο Ρίπ η μπάλα από τρεις της περιοχής. Σας στείλει. Βρίσκει τον Καπρινιώτη. Αυτός αλλάζει όμορφα παιχνίδι για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα πλασάρει και το 1-3. Να και πάλι στην κόντρα, έκαναν ό,τι ήθελαν στην άμυνα του Ολυμπιακού, η άμυνα που παραπέει βέβαια, έτσι πάρα πολύ όμορφα και απλά, βγήκε η... Να σε καλό σημείο ο Κουτσοκώστας, δεν μπορεί να κάνει το σούτ από εκεί, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά εξ επαφής θα απομακρύνει στην κεφαλιά, στην καρφωτή κεφαλιά του Ρίπονάς. Το φάουλ εκτελέστηκε, εκεί που παίρνει ο Κοσιούρας την κεφαλιά, από κοντά και τον γκολ. Πήρε κεφαλιά ο Κασιούρας, η μπάλα έθασε στον Βαλιανάτο. Αυτός έκανε τον πλασέ, η μπάλα κόντραρε, πρέπει να κόντραρε και πάλι στον Άση και στη συνέχεια κατέληξε στην αιστεία της Κοζάνης. Ίσως από τις τελευταίες φάσεις στον αγώνα. Καλό το κόρνερ, καλό το φάουλ, η κεφαλιά όμως αδύναμη, χλιαρή, δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πιάσουν την κεφαλιά.